Το σωματείο μας ιδρύθηκε 1979 μετά την απαγόρευση της αγοροπολισίας που υπήρχε με το νόμο 1820-79. Ιδρύθηκε από μια ομάδα 20-22 ήμασταν και δίναμε στο νοσοκομείο το μικρό τότε, και όταν χρειαζόταν μας καλούν, δεν υπήρχε συντήρηση, δεν υπήρχε τίποτα. Το έπαιρνε ο γιατρός. Στην αρχή, να μην σας πω, πιο παλιά πηγαίναμε και έτσι ξεκινήσαμε, ο άρρωστος δίπλα και ο δότης δίπλα στους σκηνητές, κάνουν τακτικές αιμοδοσίες και κάπου και στα σιδεροχώρη. Το σιδεροχώρη έχει μεγάλη προσφορά, κάνει 2 φορές τον χρόνο και μαζεύονται περίπου 100 φιάλες. Διότι αν γνώριζε αυτός που δίνει αίμα ότι ανανεώνεται αμέσως, ότι ζει περισσότερα χρόνια, έτσι, μέχρι 62-63 χρονών τώρα μπορεί να δίνει, αν δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το αίμα είναι ζωή. Ούτε πωλείται, ούτε αγοράζεται. Προσφέρεται μόνο από αγάπη. Τίποτε άλλο. Και εμείς αυτό προσπαθούμε, επειδή ξεκινήσαμε ένα παλαιότερο, το θυμούνται, καθηγητή θεολόγο, τον Βίστα Αθανάσιο, ο οποίος μετά έγινε μοναχός και πέθανε. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, και μάθαμε αυτά και προσπαθούμε να κρατήσουμε εδώ ένα καθαρό μέρος. Μια προσφορά καθαρή. Αυτό είναι για μας το πάνω. Αλλά πρέπει να, όπως είπα, να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εσάς κυρίως και όλες τις εφημερίδες. Όλοι προσφέρουν, γιατί χάρη σε εσάς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχει άγνοια. Είπα, αν ήξερε ο άλλος ότι δίνοντας αίμα, κυρίως οι άντρες, είναι τόσο ευεργετικό που δεν ξέρει ο άλλος. Νομίζει άμα δώσει θα χάσει κάτι. Δεν χάνει. Οι γυναίκες δεν έχουν προβλήματα μέχρι κάποια ηλικία. Λοιπόν, αυτό δεν μας λέει κάτι. Επομένως, έπρεπε, λέω, να πληρώνεται για να σας πάρουν αίμα, διότι έχει έξοδα, έχει φιάλες αυτά, έχει εργατικά. Και όμως σας λένε, έλα και δώσε, και σας παρακαλάνε κιόλα, γιατί το προσωπικό μας θα πρέπει να το πούμε αυτό. Όλο το νοσοκομείο είναι. Η συνεργασία που έχουμε στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια. Και θα πρέπει να πούμε ότι το νοσοκομείο μας, την προσφορά που έχει, είναι πάρα πολύ μεγάλη η αιμοδοσία και όλο το νοσοκομείο, και έχουμε τη συμπαράσταση όλων του ιατρικού κόσμου. Γιατί προσπαθούμε να είμαστε σωστοί. Δεν έχουμε σε εμάς τη λέξη εγώ, είναι εμείς. Δεν υπάρχει λέξη ο άλλος, είναι ο συνάνθρωπος, τον οποίο οφείλουμε από αγάπη να τον βοηθήσουμε. Δεν ζητάμε ούτε ευχαριστώ. Γιατί είναι ο συνάνθρωπός μας, ο οποίος έχει ανάγκη και οφείλουμε.